Απευθύνουμε και εμείς κάλεσμα αγώνα. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας αποτελεί τη μοναδική επιλογή η οποία σήμερα μπορεί να σώσει τις ζωές της εργατικής τάξης και του λαού που όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας με τη συνειδητή ταξική πολιτική της κυβέρνησης έχουν απευθεί να χάνουν τις ζωές τους, έχουν απευθεί ανοιχτές όλες οι αιστείες υπερμετάδοσης τη στιγμή που εμείς με τρομακτικές ελλείψεις δίνουμε τη μάχη μέσα στα νοσοκομεία. Στο δικό μας νοσοκομείο συγκεκριμένα, που προβάλλεται από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ως νοσοκομείο αναφοράς, που βγαίνουν όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και διάφοροι μεγαλογιατροί να λένε για τη μεγάλη μάχη που δίνουμε, δεν λέει κανείς ότι η εφημερία μας ανοικοκλίνει κάθε μέρα γιατί τα κρεβάτια γεμίζουν. Δεν λέει κανείς ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των πνευμονολογικών κλινικών του νοσοκομείου. Και αν έχεις πνευμονολογικό νόσημα, δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις. Δεν λέει κανείς ότι έχουν ανασταλεί τα χειρουργεία τα ογκολογικά του πνεύμονα και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση το μόνο που επιλέγει να κάνει είναι να κάνει μια δίθεν επίταξη σταγόνα στον ωκεανό των 200 γιατρών, ενώ δίνει στους ιδιώτες τεράστιο παραδάκι για να παίρνουν τα μη COVID περιστατικά, για να παίρνουν COVID περιστατικά με κριτήρια εξιτηρίου, για να μπορούν να συνεχίζουν να βγάζουν τα κέρδη τους. Όσοι λέγανε κάποτε ότι κλείνουν τα νοσοκομεία και απολύουν τους γιατρούς και το προσωπικό γιατί είναι σπατάλη και κόστος, αποδεικνύουν ότι σπατάλη και κόστος είναι για αυτούς οι λαϊκές ανάγκες. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε κάθε μέρα τον αγώνα. Καλούμε στον αγώνα και το προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών, γιατί δεν έχουμε ανάγκη απλά από δίθεν επιτάξεις, δεν έχουμε ανάγκη από παραδάκι στα χέρια των κλινικαρχών. Έχουμε ανάγκη από τους έμπειρους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπόν προσωπικό και υποδομές των ιδιωτικών κλινικών που πρέπει χωρίς καμία αποζημίωση τώρα να μπουν στην υπηρεσία του δημόσιου συστήματος υγείας, δίπλα στο μαχόμενο προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, για να καταφέρουμε σήμερα να σώσουμε τη ζωή των εργαζομένων και του λαού που πλήττεται από αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και σήμερα και μέσα στα νοσοκομεία και παντού.